Εντάξει, το Άνοιξαν. Είναι γεγονός ότι στο Δήμο Ναυπακτίας έχουν γίνει και γίνονται πολλά αιωλικά πάρκα. Και βεβαίως εμείς ως Δημοτική Αρχή θα πρέπει να διεκδικούμε ως το δυνατόν περισσότερα ωφέλη. Και πολύ σωστά ο κύριος Δήμαρχος, ο κύριος Γκίζας, έφερε το θέμα στο Συμβούλιο ώστε να γνωρίζουμε όλοι μας το τι διεκδικούμε, τι θα πάρουμε, αλλά και κυρίως τι ακριβώς θα γίνει και πώς θα γίνει. Γιατί άκουσα ότι σε άλλες περιπτώσεις έχουν γίνει έργα χωρίς μελέτες. Μα δεν το πιστεύω αυτό. Δεν υπάρχει περίπτωση σε ένα Δήμο να γίνει κάποιο έργο χωρίς κάποια μελέτη για να γίνει και το έργο σωστά. Να υπάρχει και υπεύθυνος μηχανικός. Να γίνει και η παράδοση του έργου. Και έτσι πρέπει όντως να γίνει. Και βεβαίως η εταιρεία, η συγκεκριμένη εταιρεία και κάθε εταιρεία ξεκινάει αυτό το έργο και πράγματι η διάρκεια του είναι αρκετά μεγάλη και εμείς θα πρέπει να διεκδικήσουμε πέρα από αυτά που είπε ο κύριος Δήμαρχος στις 700.000 στην πορεία και άλλα ωφέλη. Αλλά σε κάθε περίπτωση το ότι αυτό αποφασίζεται στο Δημοτικό Συμβούλιο και θα ξέρουμε όλοι το τι θα γίνει και πώς θα γίνει και πού θα γίνει είναι πολύ σημαντικό και το θεωρώ ότι είναι στη σωστή κατεύθυνση. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Νταουσάνη. Τελειώνοντας με τους αλληλούς των παρατάξεων. Τώρα άνοιξανε. Θα είμαι σύντομος κύριε Πρόεδρε. Τρία πραγματάκια ήθελα να δείξω στη δευτερολογία μου. Το πρώτο είναι καταρχήν, βεβαίως και είναι σωστό ότι διαπραγματευόμαστε για τα ωφέλη από τα αιωλικά πάρκα που γίνονται. Να πούμε όμως, και πιστεύω όλοι θα συμφωνήσουμε σε αυτό, ότι για το αιωλικό πάρκο που έχει υποθεί ότι πρόκειται να γίνει στη Βαράσοβα, εκεί είμαστε αντίθετοι όλοι. Για να μην γίνει δηλαδή. Θεωρώ ότι συμφωνούμε σε αυτό όλοι. Πρώτη παρατήρηση αυτή. Η δεύτερη παρατήρηση. Σε αυτό που πρότεινε ο κύριος Λουκόπουλος για τα κόστη που έχει η ΔΕΙΑΝ και πώς θα μπορούσε να βοηθήσει η εταιρεία σε αυτό. Ναι, βεβαίως να το δούμε αν μπορεί να γίνει κάτι από την εταιρεία γι' αυτό. Αλλά σε κάθε περίπτωση, επειδή όντως το κόστος για τη ΔΕΙΑΝ αν έρχεται σε 700.000 ευρώ κάθε χρόνο για το ρεύμα, θα πρέπει να το δούμε βεβαίως και με την εταιρεία, αλλά σε κάθε περίπτωση, εάν αυτό δεν γίνει, να το δούμε και ως Δήμος πώς θα μπορούσαμε να κάνουμε εμείς ένα φωτοβολταϊκό, μικρό φωτοβολταϊκό πάρκο για να εξυπηρετείται ενεργειακά η ΔΕΙΑΝ, γιατί πράγματι θα είναι μεγάλη ανακούφιση για την εταιρεία αυτή. Το τρίτο που θα ήθελα να πω, φάνηκε ξεκάθαρα από όλη τη συζήτηση που έγινε σήμερα, ότι αυτή η εισήγηση που έκανε ο κύριος Δήμαρχος και όλα αυτά που υπόθηκαν για το τι πρόκειται να έχουμε ως ωφέλη από την εταιρεία και πώς θα γίνουν, φάνηκε ξεκάθαρα η διαφορά το πώς θα γίνει όλη αυτή η διαδικασία αυτή την τετραετία και πώς έγινε την περασμένη τετραετία με τους υπεύθυνους. Γιατί άκουσα πράγματα που δεν τα πιστεύω ότι θα μπορούσαν να γίνουν έργα, παραδείγματος χάρη, χωρίς μελέτες. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα στο Δήμο. Κάθε έργο που γίνεται, όπως είπα και προηγουμένως, έπρεπε να έχει τη μελέτη, το κόστος και πώς θα γίνει και το μηχανικό, τον υπεύθυνο και την παραλαβή. Έστω και αν ήταν και μικρότερα έργα, θα έπρεπε να έχουν μια τεχνική περιγραφή πάλι με αρμόδιο, με υπεύθυνο μηχανικό. Αυτή είναι η διαφορά που φάνηκε από όλη αυτή τη συζήτηση και πιστεύω ότι πέρα από αυτά τα χρήματα θα διεκδικήσουμε και άλλα χρήματα από την συγκεκριμένη εταιρεία όλο αυτό το χρονικό διάστημα που θα κάνει το έργο. Ευχαριστούμε κύριε Νταουσάνη. Παρακαλώ.